τον εντοπισμό επίδοξων εμπριστών φαίνεται ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και συζητήσεις για επιτήρηση της πράσινης γραμμής με τον ίδιο τρόπο. Στο ρεπορτάζ του Μιχάλη Κυβιδιώτη, αποκαλυπτικές πληροφορίες για την αχίλιο πτέρνα της Κυπριακής Δημοκρατίας που ακούει στο όνομα παράτυπη μετανάστες. Με τη χρήση της τεχνολογίας προσπαθούν οι αρχές να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ροές μεταναστών από τα κατεχόμενα. Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα που πνίγει την Κυπριακή Δημοκρατία με τουρκικό δάχτυλο έρχονται να ανακόψουν με ένα αέρια επιτήρηση από μη επανδρομένα αεροσκάφη ή εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, στη μάχη για καταστολή των μεταναστευτικών ροών θα ρηχθούν προηγμένα drones μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και το Ινστιτούτο Κύπρου. Καμιά σκέψη για τη φύλαξη της πράσινης γραμμής που είχε γερθεί πολλές φορές το ζήτημα ότι είναι αφύλακτη, ότι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλα τα χιλιόμετρα αυτής της ανοιχτής πληγής. Έχετε καμιά συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, για παράδειγμα? Η γραμμή είναι λίγο λεπτό το ζήτημα. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτήν τη συζήτησή μας, όμως. Καλά, πείτε μας αν το συζητάτε. Δεν είναι ανάγκη να μας δώσετε λεπτομέρειες. Ναι, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Τα συγκεκριμένα drones έχουν αυτές τις δυνατότητες. Mm-hmm. Φυσικά πρέπει να πάρθει απόφαση από τις αρχές. Πιθανό σενάριο για έλεγχο της πράσινης γραμμής είναι και η χρήση των μη επανδρομένων αεροσκάφων του Ερευνητικού Εργαστηρίου του Ινστιτούτου Κύπρου, τα οποία μπορούν να πραγματοποιούν περιπολίες για ενδεχόμενες εστίες φωτιάς. Άλλο σενάριο είναι η αγορά ειδικών drone για τον σκοπό αυτό που θα προσθεθούν στο πλωστάσιο της Εθνικής Φρουράς. Ήδη σε αυτό έχουν προσθεθεί τα Ισραηλινής κατασκευής που έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς εκρηκτικών, καμερών και ραντάρ. Δυσεπίλητη εξίσωση για τις αρχές αποτελεί κάθε...